Κοίτα εδώ τώρα στην Ηλία, για να εξοργιστείς, να εξοργιστούμε όλοι μαζί, με ένα σκυλάκο, τυφλό σκυλάκο, που του έδωσαν τα πόδια και τον πέταξε στο ποτάμι. Αυτά τα, μην πω τη λέξη τώρα. Μου ήρθε πρωί-πρωί. Τι είδους, λοιπόν, δεν πάω καταλάβω καλά το πώς σκέφτονται, δεν ξέρει κανένας. Ναι, τι είδους άνθρωποι είναι και τι είδους μαγκιά είναι αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά, που κυκλοφορεί σε αυτή τη χώρα. Με τετράποδο και αβοήθητο τετράποδο. Ναι. Τυφλό. Έλα, Κωνσταντίνα, για πες τα μας. Δύο Ελβετοί τουρίστες στα Κρέστενα, καθώς φωτογράφιζαν το ποτάμι, ένα ποτάμι, και απολάμβαναν το τοπίο, άκουσαν το κλάμα του ζώου, ακολούθησαν τον ήχο και βρέθηκαν μπροστά σε αυτή την σοκαριστική εικόνα. Ένα σκυλάκι, δεμένα και τα τέσσερα πόδια του μεταξύ τους. Ήταν και τυφλό το σκυλάκι αυτό, το οποίο τελικά ευτυχώς σώθηκε, γιατί οι άνθρωποι ειδοποίησαν τις αρχές. Το φιλοζωικό σωματείο Νοιάζομαι της περιοχής έχει αναλάβει να το φροντίσει. Ζητά βοήθεια και για να έχει πληροφορίες σε σχέση με τον ιδιοκτήτη του ζώου, αλλά και ζητά και οικονομική ενίσχυση για την περίθαλψή του, γιατί αν βλέπετε και στις φωτογραφίες, βρίσκεται σε αρκετά άσχημη κατάσταση το σκυλάκι και γενικώς μέχρι και σήμερα φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης του δεν το φρόντιζε ιδιαίτερα. Τι να το φροντίζει, πόσο κάφρι είναι αυτή για να το δένουν τα πόδια και το πετώνει στο ποτάμι. Πραγματικά πόσο κάφρι μπορεί να είναι, ρε παιδί μου. Και για τώρα αυτή την ψυχή. Και ευτυχώς το βρήκαν οι άνθρωποι και μπράβο στους ανθρώπους. Δηλαδή σε αυτό ήταν τυχερό με την ατυχία της ζωής που είχε το σκυλάκι. Να σου πω και κάτι άλλο. Αν τους πιάσουν, τώρα μου λες μετράς ποινές. Αλλά πρέπει να τα λέμε και αυτά. Ναι, όχι πρέπει να λέμε τις ποινές. Έως 10 χρόνια. Ναι. Επίσης. Και αυτό. Επίσης. Αν τους πιάσουν. Δεν θα στεναχωρηθώ. Αν ανοίξουν τα στόματα στην περιοχή. Δεν θα στεναχωρηθώ. Όχι καθόλου. Γιατί προφανώς πιάνουν το σκυλί όλο και κάποιος. Δηλαδή σε μια κλειστή κοινωνία. Ξέρουν. Όλοι ξέρουμε, δηλαδή βλέπουμε ποιος έχει τα σκυλιά. Γνωρίζω πολύ καλά. Συνήθως δεν ανοίγουν τα στόματα σε περιπτώσεις απλά κοινωνίες κλειστές. Λοιπόν. Δεν ανοίγουν τα στόματα. Αλλά να ξέρετε απλά, επειδή το συζητάμε πολλές φορές και επειδή το έχουμε δει, αυτός που δένει τα ποδαράκια ενός σκυλάκου και το ρίχνει στο ποτάμι, μπορεί πολύ εύκολα να δέσει τα ποδαράκια σε έναν άνθρωπο μετά και να τα ρίξει στο ποτάμι. Απλά αυτό σκεφτείτε εσείς εκεί γύρω, οι γειτονές, ότι τα μαμού και τα λοιπά, εκεί η μαγκιά, εκεί κάτι τσερλόμαγκες που κάνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς τα αγαπάμε με άλλο τρόπο. Με έναν τρόπο εκφράζεται. Με το να μην του κάνει κάποιο κακό. Μπορεί πολύ εύκολα αυτό να γίνει την επόμενη μέρα, σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες, αν αυτοί οι μάγκες νευριάσουν. Σε παιδιά, σε εσάς, σε άλλους δίπλα, πιο αδύναμους. Σε κάθε περίπτωση, αν συλληφθεί, μπορεί να πάει μέσα. Το πιθανότερο θα πάει μέσα. Ισχύει. Λοιπόν, να τα λέμε και να τα ξέρουμε.